Καλημέρα στο Δήμο Κουμπούρη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Κύριε Κουμπούρη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Είστε καλά καταρχήν, κύριε Κουμπούρη? Καλά, τα παλεύουμε. Τώρα θα εισπράξετε και 13η σύνταξη. Ναι, ξέρετε. Όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Ναι. Το λέω με την έννοια ότι από τις 20 ναι. Μαΐου αυτό ναι. το ποσό, μικρό, μεγάλο, ναι. δεν θα δώσει μια ανάσα στον κόσμο, κύριε Κουμπούρη. Κοιτάξτε, να σας πω. Την ανάσα που θα δώσει πρέπει να δούμε πόσο μας έχουν κόψει αυτή την ανάσα. Mm. Όταν όλα αυτά τα χρόνια έχουν ισοπεδώσει κυριολεκτικά, κύριε Βιτάλη, τις συντάξεις μας, τις επικουρικές, τις αποδοχές που είχαμε, την υγεία, κοινωνικά δικαιώματα που τα δουλέψαμε σε όλη μας τη ζωή, και όταν έρχονται να σου δίνουν ένα επίδομα προεκλογικό, βεβαίως, τι να πει κανείς τώρα, ότι είναι μια παροχή που αποκαθιστά, είναι μια περιοχή, μια παροχή η οποία δίνει λύση κτλ. Βεβαίως είναι κάτι που θα βάλει στην τσέπη το άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ μας έχουν τσακίσει κυριολεκτικά. Και είναι, αν θέλετε, και αποτέλεσμα ενός αγώνα που έχουν πραγματοποιήσει συνταξιούχοι όλο το προηγούμενο διάστημα, που δεν καθόμαστε να συμβιβαστούμε με αυτές τις λογικές, που παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια για να πάρουμε πίσω ό,τι μας έχουν αφαιρέσει. Δηλαδή, τι να τους πούμε, ευχαριστώ για τα ψίχουλα που μας δίνετε και σας ευχαριστούμε για ό,τι μας έχετε περικόψει και μας τσακίσατε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Πάντως, Ένα επίδομα, είναι ένα επίδομα. Ας το πούμε έτσι. Και εμείς δεν θέλουμε επιδόματα. Εμείς δεν θα ζήσουμε με επιδόματα. Να δώσουν τα δώρα κανονικά. Τα δώρα που έχουν κόψει. Τη 13η και τη 14η σύνταξη. Που είναι δικά μας χρήματα. Είναι πληρωμένα. Τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Τα πληρώνουν και τα παιδιά μας. Αυτό είναι η θέση και το αίτημα. Έτσι, να δώσουν τη 13η και 14η σύνταξη. Βεβαίως. Και τα παιδιά μας πληρώνουν σήμερα. Εσείς που είστε εργαζόμενοι πληρώνετε για τη 13η και 14η σύνταξη και δεν θα την εισπράξετε ποτέ. Τι κράτος είναι αυτό? Δηλαδή, πιανού τα συμφέροντα εκπροσωπεί, τα συμφέροντα αυτού που εργάζεται, του συνταξιούχου κτλ. Για εκείνους που μαζεύει τα χρήματα και άρπαξαν πολλά αυτά τα χρόνια, 64 δισεκατομμύρια από τα ταμεία και πολλά άλλα από τις περικοπές και έκαναν ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί δεν γίνεται ανακεφαλαιοποίηση στα ασφαλιστικά μας ταμεία? Είχε συζητηθεί κάποτε αυτό το ενδεχόμενο, κύριε Κουμπούρη? Νομίζω το θυμάστε κι εσείς, το θυμάμαι κι εγώ, ότι είχε συζητηθεί μετά το PSA, είχε συζητηθεί να γίνει μια ανακεφαλαιοποίηση στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά δεν προχώρησε. Πολλά συζητούνται, αλλά επί της ουσίας, ξέρετε, στη ζωή η απόδειξη της αλήθειας είναι η ίδια η ζωή. Στη ζωή δεν τα είδαμε αυτά. Κύριε Κουμπούρη, θα πάρουν, αν όχι ολόκληρη ανάσα, ούτε καν μισή, αλλά θα πάρουν έτσι μια μικρή ανασούλα οι συνταξιούχοι από τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στην ενέργεια? Κοιτάξτε, όταν όλα τα χρόνια, ξέρετε τώρα, είναι πάρα πολλά, κύριε Βιτάλη, πάρα πολλά. Πού να το πιάσει, από τα σπίτια, από τα δάνεια, σωστό, τις περικοπές που έγιναν, από αυτά που μας είχαν αυξήσει, ποιος πήγε στα ύψη αυτό το περίφημο ΦΠΑ κτλ. Τώρα, βεβαίως, ό,τι να πάρει ο άλλος σε αυτή την κατάσταση που ζει, καλό είναι. Αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε με επιδόματα, ούτε με ορισμένες παροχές οι οποίες, πώς το λένε, δεν αποκαθιστούν επί της ουσίας. Λέει η κυβέρνηση ότι φύγαμε από τα μνημόνια. Ωραία, φύγαμε από τα μνημόνια. Ισχύουν όμως οι μνημονιακοί νόμοι. Ισχύουν οι πολιτικές μέχρι το 2060, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, που θα έχουμε τα ματωμένα πλεονάσματα. Ετοιμάζονται το επόμενο διάστημα να εισπράξουν από αυτή την υπόθεση. Λέει η σημερινή κυβέρνηση, ας πούμε, δεν έκανα περικοπές. Πώς δεν έκανες περικοπές? Αφαίρεσες το ΕΚΑΣ από χιλιάδες συνταξιούχους. Έκοψες τις επικουρικές συντάξεις. Αύξησες για την υγεία και στις επικουρικές συντάξεις ό,τι όσες εναπομείνασες επικουρικές συντάξεις, και από το 19 θα έρθουν να γίνουν περικοπές. Από τώρα δηλαδή βγήκαν στη σύνταξη με την προσωπική διαφορά. Αυτές δεν είναι περικοπές? Και υιοθέτησες όλες τις άλλες περικοπές των προηγούμενων. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση τραγική, το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, και ένα ευρώ να πάρει ο άλλος, σου λέει κάτι, είναι ένα ευρώ. Βλέπω. Ναι, βλέπω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία
και έχω 3-4 λεπτά ακόμα. Βλέπω το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Παρεμβάσει Κουκουέ και ΚΝΕ. Η πρώτη ψήφο των νέων να είναι κόκκινη. Δίνεται μια έμφαση στη νέα γενιά και θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Κουμπούρη, πάνε περίπου το 5,5%. 6% του εκλογικού σώματος θα είναι νέοι ψηφοφόροι. Παιδιά 17 ετών που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και παιδιά μεταξύ 18 και 22 που δεν έχουν ψηφίσει, άρα ψηφίζουν για πρώτη φορά. Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι αλλού, ο κόσμος αυτός σκέφτεται τι θα κάνει τελειώνοντας ένα πανεπιστήμιο ή το λύκειο, τι θα κάνει, τι έχετε να του πείτε αυτού του κόσμου? Τι θα κάνει, μέσα στον καπιταλισμό είναι δεδομένο, κύριε Βιτάλη. Αυτά τα παιδιά τα σπρώχνουν στην αλλεργία, στη μερική απασχόληση, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης, στους χαμηλούς μισθούς, στην ανασφάλιστη εργασία κτλ. Αυτά είναι τα δώρα που μπορεί να δώσει η καπιταλιστική οικονομία. Το ζήτημα είναι το εξής. Μπορεί παράγουμε πλούτο, μπορούμε να παράξουμε πλούτο, να ζήσουμε καλύτερα. Βεβαίως μπορούμε να παράξουμε πλούτο. Και η νέα γενιά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Ένα ερώτημα το οποίο είναι ρητορικό. Οι τεχνολογίες γίνονται καλύτεροι. Η εργασία είναι πηγή κάθε δημιουργίας για τον άνθρωπο. Γιατί ζητάνε στα νέα παιδιά να δουλεύουν για να πάρουν ένα ολόκληρο μεροκάματο 12 και 15 ώρες? Για 7 ημέρες εργασίας συζητάνε τώρα. Ή του δίνουν ελαστική μορφή απασχόληση στη στιγμή που έχει ανάγκη να ζήσει μια καλύτερη ζωή? Ποιος το δημιουργεί αυτό, ποιος το κάνει? Αυτοί που κουμαντάρουν την πραγματική οικονομία και που έχουν την πραγματική εξουσία. Και αυτοί είναι οι κεφαλαιοκράτες, είναι οι πολυεθνικές που δουλεύουν για το κέρδος. Δεν είναι καλό ή κακό, κύριε Βιτάλη, το κεφάλαιο. Ούτε είναι καλός ή κακός ή ενάρετος ή τίμιος ο ένας. Η ενάρετος ανάπτυξης. Σωστό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το κεφάλαιο δουλεύει για το κέρδος. Για το κέρδος μειώνεται η αξία της εργατικής δύναμης και θέλουν να τη μειώσουν περισσότερο. Τα κέρδη συγκεντρώνονται και υπερσυγκεντρώνονται σε λίγα χέρια και ο πλούτος που πρέπει να πάει να ζήσει η νέα γενιά καλύτερα δεν πάει σε αυτούς. Η νέα γενιά πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Την υπόθεση αυτή που λέει το κουκουέ μέχρι το τέλος. Να προασπίσει τα δικαιώματά της, αλλά να πάρει στα χέρια της την παραγωγική βάση και την οικονομία. Να δουλέψει η οικονομία όχι για τα κέρδη των ολίγων, όχι για τα κέρδη του κεφαλαίου των πολυεθνικών που δημιουργούνται οι κρίσεις, και να δουλέψει για τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων για να ζήσει μια καλύτερη ζωή με δικαιώματα, με ωράρια, με μόρφωση, με άδεια, με εργασία, με κατοικία, με υγεία και με όλα τα δικαιώματα που πρέπει να ζει ένας άνθρωπος σήμερα. Κύριε Κουμπούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε, θα ξαναμιλήσουμε και με εσάς και με άλλους υποψηφίους από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Κουμπούρη. Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σας.